αναστατώθηκε για ένα 24ωρο το ποδοσφαιρικό τμήμα στα Τρίκαλα μετά τα όσα συνέβησαν με τους διαπληκτισμούς του μεγαλομετόχου του ΑΟΤ με μερίδα παικτών της ομάδας. Το όλο θέμα ξεκίνησε από το επίμαχο φάκελο της αδειοδότησης εν ώψη του νέου πρωταθλήματος, όπου μεταξύ των άλλων ο κάθε ποδοσφαιριστής του συλλόγου θα έπρεπε να υπογράψει μια βεβαίωση ότι δεν έχει καμία οικονομική απέτηση μέχρι αυτήν την χρονική περίοδο από την ΠΑΕ. Μάλιστα, πριν από δύο ημέρες ο μεγαλομέτοχος της ομάδας πραγματοποίησε πληρωμές προς το έμψυχο δυναμικό. Υπήρξαν όμως και κάποιοι παίκτες οι οποίοι σύμφωνα με τους ίδιους είχαν να λαμβάνουν ένα μικρό ποσό από την καλοκαιρινή περίοδο, κάτι που δεν αναγνώρισε η ΠΑΕ Τρίκαλα. Το θέμα αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει παρέμβαση σε προσωπικό επίπεδο από τον Βαγγέλη Πλεξίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από το σπίτι του Παναγιώτη Κόρμπου, ο οποίος ήταν ο πρώτος που διαπληκτίστηκε με το αφεντικό των Τρικάλων, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ επισκέφθηκε και τα σπίτια άλλων τριών παικτών του ΑΟΤ. Ο καυγάς ήταν ακριβώς ο ίδιος. Τους τηλεφωνούσε και τους ζητούσε να κατεβούν από τα διαμερίσματά τους και κατά μισή του δρόμου διαμαρτυρόταν έντονα απέναντί τους γιατί δεν υπογράφουν ότι η ΠΑΕ δεν τους οφείλει κάτι. Πρόκειται για βαριά συμβόλαια και οι παίκτες δεν υπόγραφαν γιατί σε καμία τέτοια περίπτωση θα μην μπορούσαν το δικαίωμα να εισπράξουν δύο επιπλέον μισθούς του καλοκαιριού που συνήθως κόβονται και ήταν το σημείο τροπής με το μεγαλομέτοχο. Τόσο ο προπονητής όσο και γενικός αρχηγός συλλόγου έσπευσαν σήμερα να μιλήσουν με τους εμπλεκόμενους ποδοσφαιριστές ώστε η κατάσταση να μην παρεκτραπεί άλλο καθώς προέχει ο καθοριστικός αγώνας με τα Γιάννενα. Ύστερα από διαβεβαιώσεις βρέθηκε η χρυσή τομή και οι παίκτες απρόσκοπτα συνέχισαν την προετοιμασία για το δύσκολο μάτς Δευτέρας.